Η δίκη αποκαλύπτει μια ακόμη άγνωστη και πολύ σοβαρή πτυχή της υπόθεσης του μάρτυρα του Νουρουάν. Πρόκειται για απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Πειραιά, που εγείρει μεγάλα ερωτηματικά. Το Δικαστικό Συμβούλιο αρνήθηκε περιέργως να φωτίσει την υπόθεση του μάρτυρα, ο οποίος για περισσότερα από 2 χρόνια προσπαθούσε να δώσει στη δικαιοσύνη στοιχεία για το ναρκοπλοίο. Όσο και αν φαίνεται απίστευτο, στο αίτημα άρσης τηλεφωνικού απορρίτου του μέχρι τότε άγνωστου μάρτυρα, το Συμβούλιο Πλημελιωδικών με βούλευμά του αποφάθηκε αρνητικά. Το απολύτως αιτιολογημένο αίτημα υπέβαλε η ανακρίτρια Πειραιά Καλλιόπη Μάντακα, η οποία χειρίζονταν τη σχετική υπόθεση. Θα μου επιτρέψετε καταρχήν να πω, γιατί έτσι είναι λίγο γενικό, κύριε Θωμαίδη, πώς ακριβώς έγινε, έτσι, γιατί έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή? Το βούλευμα υπάρχει, το έχω, είναι με αριθμό συγκεκριμένο βούλευμα. Είναι του 18. Όταν ο μάρτυρας αυτός άρχισε να επικοινωνεί με την κυρία Μάντακα, πολύ σωστά η κυρία Μάντακα ζήτησε μια άρση απορρίτου. Καταρχήν για να δει ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, αν υπάρχει. Ποιος μιλάει, ακριβώς. Τι λέει. Λαμπίδι καστής, ναι. Και με νόμιμο τρόπο. Βεβαίως. Και ζητάει να του βάλει κοριό, δηλαδή. Από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών να έρθει το απόρριτο. Και το Συμβούλιο Πλημελιωδικών, παρότι η εισαγγελέα το έκανε δεκτό, είπε ναι, υπήρχε πρόταση εισαγγελική δηλαδή, η οποία είπε ναι, το Συμβούλιο Πλημελιωδικών λέει όχι. Γιατί? Να σας διαβάσω το σκεπτικό, είναι πραγματικά μνημείο. Ναι, ναι, το διάβασα κι εγώ και χωρίς να ξέρω νομικά. Δηλαδή ένα εργαλείο είχε η ανακρίτρια αυτή, ένα εργαλείο είχε η δικαστής και δεν της το, και της το στερήσανε. Ενώ το ζήτησε, ναι. Επιμόνως. Για να δούμε με ποια αιτιολογία απερίφθη το αίτημα της ανακρίτριας να βάλει κοριό στον μάρτυρα. Να διαβάσω το σκεπτικό. Η αιτούμενη άρση τηλεφωνικού απορρίτου κρίνεται ότι δεν θα συμβάλει ουσιωδώς στη διερεύνηση της υπόθεσης και η κυρία ανάκριση που διενεργείται δεν θα καταστεί δυσχερής χωρίς αυτήν. Ουδέν κρίσιμο στοιχείο θα συνεισφέρει στο ανακριτικό έργο. Δοθέντος μάλιστα ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο που τηλεφώνησε στην παραπάνω ανακρίτρια δεν είχε εισέτη καταθέσει, ώστε να διαπιστωθεί ότι σχετίζεται με την υπόθεση και σε ποιο βαθμό, η άρση απορρίτου ουδόλως θα συμβάλλει στην ανακάλυψη της αλήθειας, διότι ακόμη και αν διαπιστώνονταν τα στοιχεία του κατόχου του τηλεφωνικού αριθμού, αυτό ουδόλως θα συνέβαλε στη διερεύνηση της υπόθεσης. Αυτό το έβαλε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Ναι, 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 είναι σκεπτικό. Πρόεδρος ποια ήταν, ποια κυρία ήταν πρόεδρος. Είστε, μου, κύριε. Θέλετε να το πω. Όχι, να πούμε ονόματα, όχι. Η κυρία Παμπικιώτη. Πώς. Η κυρία Παμπικιώτη. Μάλιστα. Είναι ακόμη δικαστής Πειραιά. Η κυρία Μαρσιώνη, να πούμε και το όνομα της εισαγγελέα, πρότεινε να γίνει δεκτό. Βεβαίως. Ναι, δηλαδή, αυτό, επομένως, προσέξτε, από το 18 θα είχαν στοιχεία στα χέρια τους οι αρχές. Εμείς σηκώνουμε τα χέρια, ακριβώς. Εντάξει, δεν είναι μόνο μνημείο. Έτσι, δεν είναι μόνο μνημείο. Νομίζω είναι απίστευτο. Απίστευτο. Δηλαδή, εγώ κάτι πρέπει να γίνει, έτσι. Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Δεν υπάρχει. Αυτά που γράφει, αυτά που διάβασες, που δεν έχω κανένα λόγο να τα αμφισβητήσω, εγώ δεν μπορώ να τα πιστέψω. Κάνω έρευνα μήνες για αυτή την ιστορία. Μήνες ψάχνω αυτή την ιστορία. Έχω μπροστά μου άλλα φρικτά, αλλά. Ναι, δεν μπορεί να το πιστέψει κανείς, γιατί το σκεπτικό αντιβαίνει και την κοινή λογική, Γιώργο. Δηλαδή, εμείς νομικοί δεν είμαστε. Είναι ο κύριος Τσαρούχας, είναι η κυρία Μπενέα, αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται ένας νομικός για να αξιολογήσει. Μα είναι δυνατόν. Δηλαδή, ζητάει ο δικαστής. Δηλαδή, με συγχωρείς, αλλά ο εισαγγελέας. Και δεν το ζητάει ο δικηγόρος. Το ζητάει ο δικαστής. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου εδώ πρέπει να παρέμβει. Δεν γίνεται. Με δική του εντολή. Νομίζω ότι ο κύριος Πλιώτας μας παρακολουθεί. Νομίζω ότι δεν το γνωρίζει. Δεν το γνώριζε ως τώρα. Ο Πλιώτας είναι ένας αδάμαντας της δικαιοσύνης. Και έχω την εντύπωση ότι και να μην έχει δει απόψη την εκπομπή, θα πρέπει να μεριμνήσετε για να το μάθει. Κάποιος το πήρε, παιδί, την εκπομπή τη βλέπουν τώρα χιλιάδες. Υπάρχει, ναι, όχι, θα πρέπει και εμείς οι ίδιοι. Έχουμε ευθύνη. Ναι, Γιώργο. Παιδιά, να μας πει και ο Γιώργος την άποψή του και αμέσως μετά το νομικό σκέλος, κυρία Τσαρούχο. Νομίζω εσείς θα το αναλύσετε. Ναι. Πραγματικά μένει κανείς άφωνος με το στόμα ανοιχτό με την αποκάλυψη. Θέλω να το παραλύσουμε το εξής. Είναι σαν να έχουμε έναν ασθενή και του συστήνεται να κάνει μια εξέταση για να δει από τι πάσχει. Και λέει ο γιατρός, δεν χρειάζεται να την κάνουμε την εξέταση, γιατί δεν θα καταλάβουμε και τίποτα. Είναι εκπληκτικό. Πραγματικά είναι εκπληκτικό. Να έχεις τον ασθενή να είναι εκεί, να πρέπει να κάνεις μια εξέταση για να δεις από τι ακριβώς πάσχει και εσύ να προεξοφλείς ότι δεν θα δείξει τίποτα η εξέταση και να γυρίσεις την πλάτη και να φεύγεις.
Δεν θέλω να φανώ βαρύς, αλλά ξέρετε τι, στα αυτιά των τηλεθεατών αυτό φαντάζει ύποπτο και φαντάζει και πονηρό. Και πώς μπορείς να ξεριζώσεις από το μυαλό των τηλεθεατών ότι εδώ υπάρχει μια σκοπιμότητα πίσω από αυτή την αυμελτήρια. Πώς να τους πεις ότι όλα λειτουργούν όταν οι μάρτυρες εδώ και 2 χρόνια ψάχνει ο άνθρωπος να καταθέσει και δεν μπορεί. Όταν ο ανακριτής, αν είναι έτσι, δεν δέχεται να τον ακούσει. Όταν υπάρχει το συμβούλιο και τους λέει ανακρίτρια, σας παρακαλώ πολύ να τοποθετήσουμε ένα χωριό και λέει όχι να μην το κάνουμε. Γιώργο, εδώ είναι φοβερό, πραγματικά δηλαδή. Εγώ όταν έκανα τις μεγάλες έρευνες, ακόμη στην απογευματινή του Μπότση δούλευα τότε, λοιπόν, και πήγα στο Τζεβά, εισαγγελέα ο Τζεβάς, με τα φάρμακα. Είχα εντοπίσει την ΕΠΟ που πουλούσαν άχρηστα και επικίνδυνα φάρμακα. Και πάω και του λέω: κύριε Σακελέφ, δέστε τι γίνεται. Το πρώτο πράγμα φωνάζει την ασφάλεια, έφοδο κατευθείαν και αποκαλύφθηκε 4,5 τόνους άχρηστα φάρμακα θα βγάζαν στην αγορά. Πάω μετά και του λέω για την κασετοπειρατεία. Και του μπουζουριάζει όλους η ασφάλεια. Φάρμακα. Αν θυμάστε την Αντίγκουα, τα λαθρέα αυτοκίνητα που φέρνανε ως υπήκοοι της Αντίγκουα. Γιατί ήταν οι φόροι και οι δασμοί πολύ μεγάλοι τότε. Αλλά εδώ απορώ εγώ τώρα. Δηλαδή, αισθάνομαι υπήκοος της Αντίγκουα αυτή τη στιγμή. Ξέρετε, και προσπαθώ να λειτουργήσω αφαιρετικά όπως λειτουργεί φοβερό. Ο Γιώργος. Δηλαδή έχω πέσει... Τέτοιο αφαιρετικό σκεπτικό όμως δεν έχω συναντήσει. Ας το κρίνει η δικαιοσύνη για να μην πω κάτι παραπάνω. Και ας κριθούν. Όχι, ο κύριος Πλιώτας, εγώ το λέω ο Θεός. Και οι κρίνοντες κρίνονται.